θα κάνει το δικό μας που ψηφίστηκε εδώ, από εκεί που τον έζησε. Το καταλάβες. Γράφανε δημοσιογράφοι, τις τρέλες που γράφανε. Καλά οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, και στέλνει επιστολή ο Κοντρέας και λέει, α, θα κάνετε εκλογές αφού μου στείλεις επιστολή, ότι... Αυτούς που έζησε. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι εντελώς άτυπο και άνομο. Γιατί, από τη στιγμή που έχει εγκρίνει τον κατάλογο για να κάνω εκλογές, είμαι νόμος παιδιά πέρα. Εγώ δεν είχε τίποτα παράτυπο ο Χρυσταδόλος. Τίποτα, απολύτως. Και με τον τρόπο αυτό τώρα, ο Πατριάρχης, τι έκανε, τι θέλει να κάνει. Να έχει και μέσα στο σπίτι το δικό μας χέρι. Μα αυτή θέλει να κάνει και μαφία. Ναι, αυτό δεν είναι αυτό. Αυτή είναι αρχή. Την και το γιο σου. Το ίδιο και το κόρη του, πάντρεψε. Κάνω ό,τι θέλουν. Τελείωσε από εκεί πέρα. Το ίδιο ήσυχε και εγώ. Αυτή τη στιγμή και το όχι, δεν το ζητήσαμε εγώ το πρώτο. Τώρα ο άνθιμος που ήταν απάνω τον έφερε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και έβγαλε άλλο νίκη. Ναι, ήθελε να βάλει το δικό μας. Ήθελε να βάλει το Τσι Νικολάου. Γιατί είναι στην Επιτροπή. Το Αγίο. Σε όλη την Ελλάδα μέσα και εγώ. Σε όλη την Ελλάδα μέσα κορυφή. Ένα είναι και μοναδικό αυτό. Είμαστε πολύ ευνοημένοι από τον Θεό. Μακάρι να μην διαφωνήσω. Περαιτέρω αυτά γιατί. Ταπείνωση, αγιοσύνη, μόρφωση. Όχι, δεν κρίνω. Μεγάλη αμαρτία θα μου λέει αυτό το τζακίνητο παιδί. Άστο, μην το πιάσει. Όταν μιλάει αυτό ο άνθρωπο. Μην το πιάνει. Ναι, μην το πιάνει. Μην ανακατεύεσαι. Είπε κάτι λέξει. Παναγία μου λέω. Αν είναι δυνατόν ένα επίσκοπο, αυτό α ένα σεβάσιμο πρόσωπο τη Εκκλησία να λέει τέτοιε λέξει. Λοιπόν, σου επαναλαμβάνω, μην τα φέρει αυτό στο μυαλό σου και χαλά τον εσωτερικό κόσμο. Όχι, χάνει την. Σε πέρασε. Δεν σου είπα, χαλά τον κόσμο σου. Αυτό δεν είπε. Δεν χρειάζεται. Εγώ τα παρακολουθούσα εκείνα και το Άγιο Όρος είναι με το Χριστό του. Το υποστηρίζανε πολύ στι εφημερίδε που διάβαζα τι Ορθοδοξίε. Κοίταξε τώρα, αφού είμαστε στο σπίτι μα μέσα να μα κάνει κουμάντο, άλλο δεν πάει. Όχι, να πάει όπω πήγε να πει. Αφήστε το 1828. Ναι, θα το πούμε άλλη φορά. Λοιπόν. Έχει πολύ. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σα και έτσι την ύμαση η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σα και έτσι την ύμαση η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σα και έτσι την ύμαση η ζωή χαρισάμενο. Καθίστε κάτω. Αμήν. Λοιπόν. Καλά, εσύ ακούσει, δεν ακούσει εκεί. Το έχω δουλέψει, εντάξει, το έχω. Την περίοδο αυτή που διανύουμε το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι αναστάσιμη περίοδος. 40 ολόκληρες ημέρες. Σωστά. 40 ολόκληρες ημέρες. Η Εκκλησία μας που και μόνο το ότι υπάρχει είναι ένα θαύμα. Και δεν υπάρχει απλώς, αλλά πολεμείται λυσαλέα από τις εγκόσμιες αντίθετες δυνάμεις, αλλά και από τις αόρατες δυνάμεις. Δεν μπορούν όμως, παρότι είναι μικρή σε αυτή η Εκκλησία μας, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να την κουνήσουν. Αφού άλλωστε ο Χριστός, που είναι ιδρυτής της, και μόνο με το θάνατό του έσυσε τα θεμέλια της γης, τα κούνησε για τα καλά. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, λέει ο Δαβίδ, εσύ ακουμπάς λέει τα βουνά και αυτά βγάζουν φωτιά. Επομένως, η προφητεία του Χριστού ότι όσοι πόλεμοι κι αν ξεσηκωθούν κατά της Εκκλησίας μας και ως αισθήρες κι αν φυσήξουν
Και όσοι δαίμονες κι αν την καταπολεμήσουν, η Εκκλησία βασισμένη σε γερό θεμέλιο, σε γερό θεμέλιο, σε ακρογωνιαίο λίθο, έτσι χαρακτηριστικά αναφέρεται σε προφητεία, δεν πρόκειται να τις κάνουν τίποτα απολύτως. Άλλωστε, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι η σφραγίδα της ασφάλειας. Είναι η σωτηρία. Είναι η σωτηρία της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας που λέμε, που είναι έμψυχη. Για αυτή την Εκκλησία, λέει ο Κύριος, δεν θα την κουνήσουμε. Εμείς δηλαδή, πιο απλά, τα λίγα, πολύ λίγα μέρη της Εκκλησίας μας, κατά την προφητεία του Κυρίου, πολύ εκκλητοί, όλοι είμαστε δηλαδή κλητοί, αλλά εκλεκτοί λίγοι, αυτοί οι λίγοι έχουν στον ανοιγμένο δρόμο με τον Χριστό χαράξει, βαδίζει και βαδίζουν στα γνάρια του. Και δεν είναι δυνατόν να κουνηθεί η Εκκλησία. Επομένως, το αίμα του Χριστού ένα και των προφητών, που για τον Χριστό θυσιάστηκαν, και το αίμα των μαρτύρων όλων των αιώνων είναι εκείνο που στήριξε και στηρίζει και θα στηρίζει την Εκκλησία μας σε όλες τις εποχές. Τα διαμάτια της οικονομίας. Άρα λοιπόν, θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι είναι η Εκκλησία ένας οργανισμός, όχι ανθρώπινος, καθόλου ανθρώπινος, αλλά θεοσύστατος οργανισμός. Το έχει συστήσει την Εκκλησία, τον οργανισμό αυτό, ο ίδιος ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και έχει δώσει και τις προδιαγραφές. Που θα λέμε προδιαγραφές, το πρόγραμμα βάσει του οποίου θα βαδίζει και τι θα βρει στο δρόμο της η Εκκλησία. Σε δοσμένο από το προφητικό του λόγο, ο οποίος είναι καθαρός και εξάστερος. Πολύ καθαρό το έχει πει ο Κύριος. Έχει πει ότι όλα θα περάσουν, όλα, η δε λόγη μου, ου μη, παρέρθωση. Τα λόγια μου δεν πρόκειται να χάσουν την ισχύ τους εις αιώνα αιώνας. Ιώτα εν, η μία κεραία, ου μη παρέρθει από τον νόμο. Έως αν πάντα γεννείται. Λέει, ούτε ένα γιώτα, ούτε μια οξία, ούτε τίποτα από τον νόμο που έχει δώσει ο Κύριος, δεν θα εκπέσει, θα λειτουργεί πάντοτε, θα έχει ισχύ, μέχρι ότου γίνουν όσοι που εγώ θα έχει προφητεύσει. Ζει ο Χριστός. Ζει η Εκκλησία. Είναι υψωμένος ο Σταυρός στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα με το Σταυρό και η Ανάσταση είναι ζωντανή. Τα δύο μαζί. Την περίοδο αυτή λοιπόν η Εκκλησία μας φέρνει πολύ καθαρά και πολύ ζωντανά την πρώτη πορεία της. Γιατί είπα προηγουμένως και εξακολουθεί η ίδια πορεία να γίνεται. Δεν υπάρχει διαφορά της Εκκλησίας της πρώτης αποστολικής εποχής. Καμία απολύτως μετεωνία αποστολική εποχή. Και θα αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα της Πεντηκοστής, μπήκε σε εφαρμογή αμέσως το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Πηγαίνετε και κηρύξτε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα έθνη. Και οι μαθητές
αμέσως, χωρίς να έχουν κανενός ανθρώπου την εύνοια και τη συμπάθεια. Αντίθετα, ο κόσμος ήταν αντίπαλος, ήταν το εχθρικό στρατόπεδο των Αποστόλων. Έχοντας λοιπόν αντίπαλο στρατόπεδο, στο οποίο ήταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το πορευθέντες μαθητεύσατε, ξεκινούν την πορεία τους. Και το βιβλίο που διαβάζεται στην εκκλησία μας αυτές τις 50 ημέρες ως αποστολικά αναγνώσματα χρησιμοποιεί από τις πράξεις των Αποστόλων. Χρησιμοποιεί από τις πράξεις των Αποστόλων. Και έλεγα, γιατί λέει αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο θα ασχοληθούμε. Τι κάνουν οι πράξεις των Αποστόλων? Μιλάνε για την Ανάσταση στην πράξη. Για την Ανάσταση στην πράξη. Θα εξηγήσουμε, το καταλάβουμε για το πράγμα. Δηλαδή, κηρύττουν οι Απόστολοι σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον που αναφέραμε προηγουμένως και συλλαμβάνονται αυτομάτως. Συλλαμβάνονται. Κλείνονται στη φυλακή, ο Πέτρος αμέσως από τις πρώτες μέρες συνελήφθη και οδήγησε στη φυλακή. Με την εντολή και με την απειλή να μην ξαναανοίξει το στόμα του να μιλήσει σε κανένα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Κλείνεται στη φυλακή και το χέρι του Θεού δια αγγέλου, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τον βγάζει από τη φυλακή και οδηγείται και πάλι στο δικαστήριο. Ου απειλησόμεθα ημάς. Δεν σας απειλήσαμε. Δεν σας είπαμε να μην λύσετε, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και εσείς αντί τούτου επληρώσατε, λέει, την Ιερουσαλήμ. Γεμίσατε με το όνομά του την Ιερουσαλήμ ολόκληρη. Επειδή βέβαια, όπως που βγήκε από τη φυλακή ο Πέτρος ήταν θαυμαστός, γιατί οι φύλακες είπανε, και εμείς απ' έξω στεκόμαστε όρθιοι και οι πόρτες κλειστές και αυτοί ήταν έξω. Και αυτοί ήταν έξω. Με αποτέλεσμα φοβήθηκε το συνέδριο και τους λέει θα σας αφήσουμε αλλά μην ξανακηρύξετε. Και η απάντηση ήταν δύο κοφτές λέξεις, πολύ κοφτές, που έλεγαν πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Εμείς θα πειθαρχήσουμε στο Θεό και μόνο στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Και βέβαια δεν τους έκανε τίποτα, τους άφησαν. Μας θυμίζει το Κύριο η περίπτωση αυτή που τον πήραν να τον πετάξουν από το βουνό κάτω και τους έφυγε μέσα τα χέρια χωρίς να πετανάθουν καθόλου και αυτοί πιαστήκανε για να εκτελεστούν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αναστάσιμη περίοδος εκκλησίας είναι γεμάτη από τέτοια. Όλη αυτή η περίοδος, οι πράξεις δηλαδή των Αποστόλων, είναι πράξεις και μόνο πράξεις γράφονται εδώ μέσα, θαυμαστές, αλλά μυρίζουν αυτές οι πράξεις και μαρτύριο, βασανιστήρια. Τα οποία βασανιστήρια είναι βασανιστήρια χαράς. Έτσι δεν ζούσαν οι Απόστολοι. Όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο, πηγαίνανε με χαρά πηγαίνανε. Και την ώρα που ήταν να εκτελεστούν, ο Κύριος τους ελευθερώνει, έλεγε, εγώ είμαι μαζί σας. Συνεχίστε το κήρυγμα. Και συνέχισαν το κήρυγμα.
μία τέτοια περίπτωση πάρα πολύ ζωντανή που την προσπερνάμε εμείς πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, είναι και το μαρτύριο που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και το ακούσαμε και την Κυριακή ή χθες ακούσαμε. Τι Κυριακή, δεν ήταν. Ναι, χθες. Στην Εκκλησία. Το μαρτύριο που δυστυχώς λόγω του ότι Βασίλη η ακοή μας είναι κλειστή. Είναι κλειστή η ακοή μας. Και τα μάτια μας διστάζουν. Κυρίως η ακοή. Κυρίως η ακοή. Δεν προσπερνάει από το δέρμα της ακοής να πάει στην ακοή της ψυχής. Γιατί ο Κύριος είπε εκεί... Όποιος έχει ότα. Ναι, ο έχων ότα λέει, ακούει να ακουέτω. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος έχει αυτιά, όλοι είχαν αυτιά, αλλά όλοι δεν καταλάβαιναν. Οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν. Ελάχιστοι άκουγαν. Και η Γραφή, η Αγία Γραφή, εάν υπάρχει καλή διάθεση, όπως θα ακούμε καλή διάθεση, και μια θερμή προσευχή πριν από την ανάγνωση, περνάει μέσα στην ψυχή και αφήνει όχι το γράμμα που ακούγεται σαν ακοή, αλλά το πνεύμα και το νόημα του που έχει λέξη που περνάει μέσα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει πολύ κόσμος. Αυτό λέει ο Κύριος, θα λέει, δεν με ακούτε. Μπορεί όλοι να ακούνε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο, τη Θεία Λειτουργία, αλλά πέφτει σαν λόγος, δεν σαπίζει ο σπόρος για να βγει ο καρπός και να φωτίσει μέσα τον άνθρωπο. Και παραμένει πια η ακοή κλειστή. Δεν έρχεται ο άνθρωπος σε επαφή με αυτό που ακούει. Να αγαπάει αυτό που ακούει. Να αγαπάει αυτό που ακούει. Εδώ λοιπόν, μπροστά μας, θα με πολύ ελάχιστα λόγια θα αναφέρω κάτι πολύ γνωστό, γιατί αυτό δεν είναι το πράγμα. Μπορεί να διαβάσουμε ένα πράγμα πάρα πολλές φορές και κάθε φορά να καταλαβαίνουμε κάτι άλλο. Θέλω να πιστέψω ότι έχω μια εβδομάδα και την περασμένη εβδομάδα. Διαβάζω, διάβαζα την περασμένη εβδομάδα για το δείπνο και την προδοσία του Ιούδα. Και ένα κομμάτι λίγο παρακάτω. Το ξαναδιάβαζα για να μου δώσει λίγη κατάνοιση. Γιατί για να μην συγκινούμε σε μία ότι δεν πάω καλά. Λέω την αλήθεια μου. Για να μην συγκινούμε, τώρα βρίσκομαι μέρες πάνω στη σύλληψή του που τον πήγανε στον Άννα, στον Καϊάφα, στον Πιλάτο και το ξαναδιαβάζω. Και άνοιξε και τον Αγενικό του Μεταγιορίτη για να με συγκινήσει, γιατί εκείνος αναλύει ορισμένα πράγματα έτσι που δεν τα φτάνει ο ανθρώπινος νους. Ένα από αυτά λέει, το διάβαζα σήμερα, άνοιξε και πριν λίγο ένα κομματάκι διάβασα, για να μην το κομματάκι. Ο Χριστός στο κήπο της Γεθσημανή έσταξε υδρότα σαν πηχτά κομμάτια από αίμα. Και δίνει την απάντηση. Μία θα δώσω απάντηση. Εγώ έχει τρεις παραφέρει. Μία. Για να φτάσω και στο μάθημα που έχουμε εδώ πέρα. Ξέρετε, λέει, γιατί έσταξε σαν υδρόβιο από αίματος. Η Θεία Ζωή του Χριστού, η ζωή του Χριστού, έχουμε ζωή εμείς, δεν έχουμε. Το προσέξουμε το πράγμα. Ήταν, λέγει, γνώριζε πολύ καλά ο Κύριος, ότι η θεϊκή του ζωή ήταν πολύ περισσότερο ανώτερη από τη ζωή, ας το προσέξουμε, όλων των κτισμάτων της γης. Η ζωή του Ιησού Χριστού ήταν πολύ περισσότερο ανώτερη από τη ζωή όλων των κτισμάτων της γης, που είναι εν δυνάμει και εν ενεργεία. Εν δυνάμει και εν ενεργεία. Ένα παράδειγμα. Εν δυνάμει ζωή,
όταν είμαι ζωή που περιέχει δύναμη μέσα, αλλά δεν γίνει σε ενέργεια, είναι ο σπόρος ο γυμνός. Έχει ζωή μέσα του. Έχει ζωή ο σπόρος. Έχει, αλλά... Δεν έχει ενέργεια. Δεν έχει ενέργεια. Λοιπόν, όταν λέμε ενδυνάμει ζωή, θα φέρω στο γεγονός τους ανθρώπους εκείνους που έχουν τα σπέρματα μέσα τους και δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία με τη γυναίκα για να έρθει ο σπόρος και να γίνει άνθρωπος. Ο σπόρος έχει δύναμη μέσα που σπέρνει ο άνθρωπος. Ο σπόρος του άνδρα. Είναι ο σπόρος που έχει μέσα, λέει κάπου η Παλαιά Διαθήκη, ότι υπήρχε, λέει, ο τάδε, λέει, που γεννήθηκε αργότερα, το διάβαζα σε ένα πατέρα, στο Άγιο Ισίδωρο Πλουσιώτη. Έχει μια πολύ ωραία απάντηση σε ένα ερώτημα που του κάνουν. Λέει, γιατί δεν τιμωρεί, λέει, τον κακό. Και αναφέρει για παράδειγμα, αν τιμωρούσε, λέει, τον Ισάφ, παραδείγματος χάρη, το κακό παιδί του Ιακώβ, αν το τιμωρούσε, θα μας συγκεστερήσει, λέει, τον Ιώβ από τη μέση. Γιατί από τη μέση του Ισάβ γεννήθηκε ο Ιώβ μετά. Το καταλαβαίνετε αυτό, Μιχάλη, που λέω. Επιτρέπει δηλαδή. Μα ο Θεός γνωρίζει ότι από εμένα που είμαι κακός, μπορεί όχι αμέσως, αλλά μετά από 10 γενναίες, να έρθει ο μεγαλύτερος Άγιος του κόσμου. Να έχουμε ωφέλη. Γιατί να αφαιρέσει αυτό τον Άγιο, το μεγαλύτερο, μετά από 10 γενναίες που θα έρθει, άμα σκοτώσει τον κακό άνθρωπο. Άχιστε. Το αντιλαμβάνεστε και το πράγμα. Αυτός ο σπόρος λοιπόν που είναι στη μέση του άνδρα είναι εν δυνάμει. Δεν έχει ακόμα πέσει για να πάρει ενέργεια. Λοιπόν η ζωή του Χριστού είναι πολύ περισσότερο ανώτερη και από τη ζωή που είναι εν δυνάμει, που είναι πεισμένη και δεν έχει βγει έξω για να ενεργήσει, και από εκείνη που είναι. Να μην είμαστε ενεργεία τώρα. Ενεργεία ζωή έχουμε εμείς. Γιατί δεν αργούμε. Λοιπόν. Η Εκκλησία μας, ναι, η Εκκλησία μας ζει κάτω από αυτή τη θαυμαστή δύναμη του Θεού και από αυτό καθοδηγείται η Εκκλησία μας. Θαυμαστό λοιπόν παράδειγμα, θαυμαστό παράδειγμα περιέχεται μέσα εδώ που δυστυχώς δεν το έχουμε στο μυαλό μας πάντα να πω. Πρέπει να είναι τα παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Το πάμε στο μυαλό μας για να μην αμαρτάνουμε. Όχι την ώρα που διαβάζουμε. Όχι την ώρα που διαβάζουμε. Να το έχουμε στο μυαλό μας. Να το καλλιεργούμε μέσα μας. Αυτό είναι. Δεν βρίσκει περιθώριο ο διάβολος για να περάσει μέσα μετά. Σωστά. Και τέτοιο παράδειγμα είναι το παράδειγμα εκείνο που έχουμε διαβάσει. Το που διάβασε χθες η περσμή και η Εκκλησία μας. Λέει. Πιάσανε, λέει, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Θα διαβάσουμε και εδώ μέσα. Και τον οδήγησα στο συνέδριο. Γιατί ήταν, λέει, άνδρας πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Και βέβαια τον οδήγησα στο συνέδριο. Και του έδωσαν το δικαίωμα να απολογηθεί. Και βέβαια οπλισμένος από την παρησία, το θάρρος που τον οδηγεί να μην φοβάται το θάνατο και που τον καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα, αυτό το θάρρος του δίνει τη δύναμη να ανοίξει το στόμα του και να ξεκινήσει από τον Αβραάμ και να φτάσει μέχρι την εποχή τους και να τους πει αυτόν, τους προφήτες, παρακάτω και τέλος τον Χριστό, τους περάσατε όλους από μαχαίρι. Και από σταυρό βέβαια. Φοβερό λόγο, φοβερό. Στα ίσια. Είσαστε, λέει, απερίθμητοι και σκληροτράχυλοι. Σκληροτράχυλοι, ξέρετε τι είναι ονομάζει σκληροτράχυλο. Εκείνο που δεν λυγεί στο σβέρκο του με τίποτα. Τράχυλο σκληρό. Εδώ, το σβέρκο. Ναι. Και τον άκουσαν λοιπόν το συνέδριο, την ομιλία του, αμέσως τον άρπαξαν και τον μετέφεραν στον τόπο της εκτέλεσης. Και βέβαια δίπλα στους εκτελεστές ήταν και ο Απόστολος Παύλος. Κρατάει τα ρούχα. Εμείς θα σταθούμε, γιατί
κυρίως να πω για τον εαυτό μου, μου λείπει αυτό το πράγμα που συνέβη παρακράτω στον πρωτομάριο Στέφανο. Όλοι μας. Λοιπόν, γονατίζει και προσεύχεται ο Άγιος, πρωτομάρτης Στέφανος, σηκώνει τα χέρια του ψηλά και είδαν την ώρα εκείνη τον πρωτομάτηρα Στέφανο να λάμπει, λέει, το πρόσωπό του σαν ήλιος λαμπρός και εκείνος να ατενίζει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, να κάθεται στα δεξιά του πατέρα του. Το ατένιζε. Πέστε μου εσείς τώρα ποια πέτρα θα δημιουργούσε πόνο στον πρωτομάτηρα Στέφανο. Ποια πέτρα από τους που ρίξανε και το σκεπάσανε τις πέτρες. Και την ώρα, λέει, που τον λιθοβολούσαν, γεμάτος αγάπη προς τους εκτελεστές του, αντίγραφο του Κυρίου Ιησού Χριστού, χνήσιο αντίγραφο, όχι, πώς το λέτε εσείς, κάπως το λένε εκείνο, μητασιόν, η μητασιόν, πώς το λένε, χνήσιο αντίγραφο. Είπε τις δύο λέξεις, τρεις πόσες είναι, Κύριε, σε παρακαλώ, μη στήσεις αυτόν την αμαρτία μου ταυτή. Μη τους υπολογίσεις καθόλου αυτό που μου κάνουν εμένα τώρα. Μη τους χρεώσεις. Καθόλου. Δεν ξέρω τι κάνω. Βέβαια οι μάρτυρες όλων των γενεών τον ίδιο δρόμο της συγγνώμης ακολούθησαν. Δεν βάσταγαν τίποτε εις βάρος των σταυρωτών ή των εκτελεστών. Αντίθετα, η προσευχή ήταν υπέρ των επηρεαζόντων, των διωκόντων, πως είπε ο Κύριος, τα εφάρμοσαν πέρα για πέρα για εκείνους που τους επηρεάζαν και τους εδίωκαν και τέλος εφανάτων. Κύριε, λέγει, μη στήσεις αυτόν την αμαρτία ταύτη. Είπα, και ξαναγυρίζω πάλι στο ίδιο ακριβώς, για να το χωνέψουμε, ότι οι πράξεις των Αποστόλων είναι το βιβλίο της περιόδου από την Ανάσταση μέχρι την Πεντηκοστή. Και μετά κλείνει. Γιατί? Για να δείξει ότι η Εκκλησία μας είναι ένα θαύμα και ότι στηρίζεται πάνω στο θαύμα. Και ανέφερα και τον Πέτρο βγαλμένο από τη φυλακή και εδώ τον πρωτομάρτυρα Στέφανο να δέεται για τους σταυρωτές και στην πορεία όλες οι πράξεις των Αποστόλων, όλες οι πράξεις, το βιβλίο αυτό δηλαδή, όσοι αρήγοι το διαβάζουν, θα δούνε ότι και ο ίδιος Απόστολος Παύλος να λέγει ότι κάθε μέρα βρίσκομαι σε βασανιστήρια, κάθε μέρα είμαι στο στόμα του θανάτου και κάθε μέρα με βγάζει ο Κύριος κάθε στιγμή από το θάνατο. Δεν είναι ανθρώπινο το έργο εκείνο καθόλου. Όταν οι αντίπαλοι, που ήταν οι εχθροί, δεν έχουν μόνο άγνοια, αλλά έχουν και κακές προθέσεις και διαθέσεις. Γιατί με μεγάλη τέχνη, πολύ μεγάλη τέχνη, αυτός ο αιώνιος εχθρός του ανθρωπίνου γένους, φρόντισε να ανεβάσει τον Χριστό ανάμεσα σε δολιστές. Μόνο και μόνο για να ρίξει, πως το λέμε, στάχτη και να ακουστεί. Και αυτός κακούργος ήταν, μέσα στους δολιστές το σταυρώσανε. Και το ότι ο Πιλάτος είπε αφήνω ελεύθερο το Βαραβά που ήταν σε σημασμένος κακούργος. Λιστές. Σε σημασμένος κακούργος ήταν. Λέει, είχε κάνει ένα είδος επανάστασης και φόνο παράλληλα και άφησε αυτόν τον επαναστάτη ο Πιλάτος και φωνιά παράλληλα και σταύρωσε τον Χριστό για να δείξει ότι είναι χειρότερος από τον Βαραβά. Για να μπερδέψει ο διάβολος
ναι, και να, τα μυαλά του κόσμου και να πιστέψει ο κόσμος, ναι, πράγματι κάτι τέτοιο ήταν. Αυτό άρρωστο το, νόημα είχε και η φράση του συνεδρίου. Μα εσείς, λέει, γεμίσατε τον κόσμο από εκείνον που εμείς σταυρώσαμε. Το γεμίσατε τον κόσμο. Σαν να πράγματι να ήταν αυτός για το οποίο κατηγορήθηκε και σταυρώθηκε. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, άλλο είναι το Πνεύμα του Άγιου που τα γράφει εδώ και μας γεμίζει την ψυχή χαρά, και άλλο είναι να φέρουμε στο λογισμό μας μέσα την εξής εικόνα. Να πάρουμε 12 αξιπόλυτους εντελώς, με χωρίς να έχουν κανένα σακίδιο στην πλάτη, τίποτα, γιατί ο Χριστός δεν θα έχετε τα πράγματα. Σαν αλήτες, σε εισαγωγικά, για το όνομα του Ιησού Χριστού, να γυρίζει τον κόσμο. Και αυτοί που τους ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, εκτρώματα, του λέει για τον εαυτό του, εγώ είμαι εκτρώμα, λέει. Αυτοί που ο ίδιος κάπου αλλού λέει ότι εμείς γίναμε μωροί, τρελοί, με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει το μωρί, για το όνομα του Ιησού Χριστού, και έτσι μας περνούσε ο κόσμος, πώς να μην χαρακτηριστούν αυτοί που κήρυταν το λόγο του Ιησού Χριστού ως πραγματικά από τον κόσμο ως αλήτες. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι, σήμερα το διάβαζα και χτες και προχθές μου έκανε εντύπωση. Τον παίρνουν, λέει, το δικαστήριο τον Χριστό και τον βάζουν στο πρετόριο μέσα. Τον γδύνουνε και του βάζουνε κόκκινη χλαμίδα. Και πλέξαντε στέφανο εξ αγαθών, του βάζουνε και στεφάνι. Και στη συνέχεια τον φτύνουνε, τον κολαφίζουνε, τον εμπέζουνε και τον προσκυνάνε σαν βασιλιά. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Γιατί όλο εκείνο το πράγμα. Το ίδιο γινόταν στους Αποστόλους. Αυτοί του Ναζωραίου, το όνομα του, που διαδιδόταν εμπεκτικά και ειρωνικά, ήταν το όνομα του Ναζωραίου, είναι αυτοί. Που σημαίνει αυτούνου που δεν έχει καμία αξία. Αυτόν κήρυταν. Και το ερώτημα είναι, αυτοί εργάζονταν ενάντια και το όνομα του Ναζωραίου διαδέχονταν σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βασανιζόντουσαν και ο Χριστός δοξαζόταν. Ναι, δοξαζόταν ο Χριστός. Και έχειναν κάθε μέρα το αίμα τους στο πρόσωπο και το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει Ανάσταση. Δεν είναι αυτό το νόημα που δει ο κόσμος. Και για να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα που το έχουμε ζήσει σαν λαός εμείς, είναι 400 ολόκληρα χρόνια ζήσαμε στους Τούρκους από κάτω. Μαχαίρι, κάθε μέρα έτρωγε. Κάθε μέρα οι γονείς μας. Έσκυψαν κάτω. Όχι. Λέει, έβαλε την υπογραφή με το αίμα του ο Θεός. Και αυτοί με το αίμα τους βάλαν την υπογραφή, η δική μας η πρόγονη, και είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, αλλά εύχομαι να μην είμαστε προδότες. Εύχομαι να μην είμαστε προδότες. Γιατί δεν είναι εκείνος που φέρνει το όνομα ενός λαού τιμημένου άξιος. Φέρνουμε το όνομα ενός λαού που έχει ιστορία χιλιάδες χρόνια και που μέσα στα χρόνια της ιστορίας έχει χύσει πολλά αίματα για να είναι σήμερα όρθιος. Πολλά αίματα. Την οικογένεια την είχε μπροστά, μιλάμε για πρόχειση του. Αφού λέγανε άλλωστε οι προγονείς μας, θα πολεμήσουμε για τους τάφους των ηρώων, για τους βωμούς των θεών και για την οικογένεια. Οι προγονείς μας. Αυτά ήταν τα πιστεύω τους. Και είναι αξιέπαιγε γι' αυτό. Γι' αυτό και ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Αυτούς τους ανθρώπους που ήσαν πραγματικά με αρχές και με αξίες, να τους πάρει από εκεί μέσα, τους πει, κοιτάξτε εσείς,
Δώσε το δεύτερο σχήμα παράγοντα για αυτέ τι αξίε. Τώρα η αληθινή αξία είμαι εγώ. Και όσοι θαλακούνται, σα σωθήκανε. Αλλήμον να πήγαινε στον Άδη. Και εδώ λοιπόν τώρα. Εμείς λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχουμε το όνομα Έλληνες. Μαρτυρικός λαός όντως. Κάπου ανάλογη νοοτροπία συναντάμε Μιχάλη και στους Εβραίους. Εσύ, εμείς λέει, τέκνα Αβραάμ είμαστε, είπαν του Χριστού. Και μας λες τώρα, μας βρίζεις και μας κάνεις. Και στον πρόδρομο το ίδιο έλεγαν. Γυρίζει ο πρόδρομος μας και λέει, να καταλάβετε ότι δεν είναι παιδί του Αβραάμ εκείνος που φέρνει μόνο το όνομά του, αλλά από εκεί τη ζωή του Αβραάμ. Αυτός που αντιγράφει τη ζωή του Αβραάμ. Ναι. Και είπε στη συνέχεια, δύνατο Θεός και εκ των λίθων τούτο εγείρε τέκνα του Αβραάμ. Εκεί αυτή είναι η περίπτωση. Και εμείς λοιπόν είμαστε απόγονοι πράγματι προγόνων που δικαίωσαν ένα μεγάλο όνομα με τιμή και δόξα και δικαίωσαν και άλλο μεγάλο όνομα οι προγονοί μας, το όνομα του Ιησού Χριστού. Αν ανοίξουμε το μαρτυρολόγιο επί Τουρκοκρατίας, χτες νομίζω, σήμερα ήταν προχτές, ακούμε κάθε μέρα και από έναν Άγιο νεομάρτυρα της εποχής που ήταν δούλοι στους Τούρκους οι προγονοί μας. Και το ερώτημα είναι τώρα, η Εκκλησία είχε μόνο τότε μάρτυρες? Δεν έχει, είχε ενώ τα πρώτα ξενικά χρόνια, ενώ τα ύστερα, ενώ την Τουρκοκρατία, πάντοτε η Εκκλησία μας έχει. Δεν θα πάψει να δίνει μάρτυρες η Εκκλησία. Γιατί μέσα από το Σταυρό, μέσα από το αίμα, ήρθε η Ανάσταση. Μέσα από όλα τα αίματα των προγόνων μας, ζούμε εμείς την Ανάσταση που λέει την ελευθερία. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας λένε, χωρίς να ιδρώσετε, χωρίς να πονέσετε και χωρίς, λένε, να δώσετε αίμα, δεν παίρνετε πνεύμα. Δεν παίρνετε Άγιο Πνεύμα. Δίνουμε και παίρνουμε. Μόνο αν δώσεις θα πάρεις. Αν δεν δώσεις δεν θα πάρεις. Ανάσταση χωρίς σταυρό, γιοκ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όπου υπάρχει πόνος, υπάρχει και Άγιο Πνεύμα. Άλλοτε ο πόνος είναι θεληματικός και επειδή, αν πάρω τον αυτό μου για παράδειγμα, δεν ζήτησα ποτέ πόνο, παρακαλώ πέραση, φροντίζει ο Θεός, το ξέρει, να έρθει και εκείνη η ώρα και να μου δώσει και τον πόνο, να μου δώσει και τι να με το ξεπεράσω. Το αύριο δεν το ξέρουμε. Όχι. Όχι το, ναι, το αύριο δεν το ξέρουμε, καθόλου το αύριο. Αν είναι οδυνηρό ή όχι. Ορισμένοι Άγιοι που περάσανε μαρτύριο μόνοι τους μια ζωή, πεθάνανε ειρηνικά. Άλλοι πεθάνανε με σταυρό δικό τους. Αγκάλισαν το σταυρό και προχώρησαν. Το βιβλίο λοιπόν των Αγίων Αποστόλων είναι γεμάτο από μια τέτοια περιπέτεια σταυρική. Πράξεις, πραγματικές. Σταυρική. Σταυρική αλλά και αναστάσιμη παράλληλα. Γι' αυτό διαβάζατε τις 50 εκείνες ημέρες από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Εκεί στην Ανάληψη βέβαια όταν φτάσουμε θα δούμε, δίνει όλη τη δόξα που ακολουθεί εκείνους που σταυρώνονται στη ζωή για να αναστηθούν στην άλλη ζωή. Τη δίνει όλη τη δόξα. Και ποια είναι, τη ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όταν έβγε, θα κάνουμε και συζήτηση όταν έρθει η ώρα, και πήγαινε στον ουρανό επάνω μετά την Ανάσταση την ημέρα της Ανάληψης, εκεί οι άγγελοι που τον είδε, το συνόδευαν τον Χριστό, το σώμα του, που σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε, το θεωμένο σώμα του πια, έλεγαν στους μαθητάς, άνδρες Ισραηλίτε, με τον τρόπο που το βλέπετε και ανεβαίνει συνοδεία αγγέλων, έβλεπαν επομένως τη δόξα του Θεού, αυτοί που το λένε οι Απόστολοι, οι Απόστολοι το έβλεπαν, να συνοδεύει από αγγέλους, με τον ίδιο τρόπο το δείτε να κατεβαίνει. Γιατί, γιατί έσαν ακριβώς την περιπέτεια του Σταυρού και αφού ακολουθεί
και η Ανάσταση και την Ανάσταση και μαζί με την Ανάσταση και την Ανάληψη. Θέλω, μετά από όσα είπα, να σταθώ στη λέξη Ανάσταση, αλλά και στη λέξη Πτώση. Διάβαζα στον Ευεργετινό ένα βιβλίο αγιασμένο, που είναι εδώ, Ιωσήφ, λείπει να ακούσει, πως το διάβαζα εκεί πέρα, γιατί είναι γεμάτο ευλογία αυτά τα βιβλία. Σε μαθαίνουνε τι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου. Ευεργετινός λέγεται. Ευεργετινός. Είναι κομμάτια από τη ζωή που ζούσαν οι πατέρες στην έρημο. Αλλά το συναντάμε όλη την ώρα. Λοιπόν, ένα από αυτά λέει τα εξής. Αν λέγει, ρωτάει, μιλάμε για Ανάσταση αλλά και για Πτώση και το ανάποδο. Γέροντα, ρωτάει, αν πέσω, τι να κάνω? Να μην απελπιστείς και να βάλεις αρχή. Και αν συμβεί να πέσεις πολλές φορές την ημέρα, να βάλεις κάθε φορά να πέφτεις και μια αρχή. Να μην σε βρει και σε πάρει ο διάβολος από κάτω και απελπιστείς. Και δεν σε αφήνεις πολλές. Όχι μια φορά σε ένα χρόνο. Να βάζεις πολλές φορές την ημέρα αρχή. Το τονίζει μέσα και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή όταν λέει αρχή τι, προσευχή. Πέφτεις κάτω, κάνεις ένα μάρτυμα. Μετάνοια. Πιάνεις πια και σε πιάνει απογοήτευση. Τι έκανα τώρα, δεν σου είχε γίνει ποτέ. Δεν σου είχε γίνει ποτέ. Σωστά. Όλη την ώρα. Μικρά, μεγάλα αμαρτήματα και απελπιζόμαστε. Ο λογισμός. Ωραία, δεν είναι μόνο ο λογισμός. Καλά, πρώτα είναι ο λογισμός. Λέει, κάθε φορά που αμαρτάνεις, θα σηκώνεσαι. Και μου κάνει εντύπωση και το θυμάμαι και το άλλο που το έχω πει και άλλες φορές εδώ μέσα. Με το μοναχό εκείνο που έφυγε από το μοναστήρι και πήγαινε και κάθε μέρα έκανε πορνεία, μιλάμε για τέτοια βασικά αμαρτήματα. Ο λογισμός δεν πάει ποτέ. Και όταν αμάρτανε, γύριζε και πήρε στην εκκλησία μέσα, στην εικόνα του Χριστού. Σε παρακαλώ, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με κάθε φορά. Κάποια στιγμή του τη στείνει ο διάβολος, επειδή φοβήθηκε πως το χάσει, και τώρα που λέει συγχώρεσέ με, δεν το ξανακάνω, ακούει τη φωνή του πειρασμού. Κύριε, τον δέχεσαι? Δεν βλέπεις κάθε φορά που σε κοροϊδεύει, κάνει την προσευχή, ζητάει συγγνώμη και πάει και αμαρτάνει. Σε κοροϊδεύει, του λέει. Και απαντάει ο Κύριος. Εμένα με κοροϊδεύει, μου φεύγει. Όταν φεύγει όμως έγινε σε μένα, τι κάνει εσένα? Εσύ τον δέχεσαι, εγώ να μην το δεχτώ, του λέει, που έχεις το αίμα μου. Αυτό σημαίνει το κάθε φορά που πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε και θα ζητάμε αίρεση από τον Κύριο. Αυτό που του ζητάμε το καταλαβαίνουμε. Γιατί ξέρει ο Κύριος ότι είμαστε άλλοι αδύνατοι, άλλοι πολύ αδύνατοι, άλλοι πιο δυνατοί, άλλοι πιο δυνατοί και ανάλογα λειτουργεί ο Κύριος μας. Έτσι λοιπόν έχουμε χρέος. Και γι' αυτό υπάρχει Ανάσταση. Να αναστενόμαστε, να σηκωνόμαστε. Να ζούμε την Ανάσταση σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Ας μας χαρίζει ο Θεός τον φωτισμό και στον παρακαλάμε να μας γεμίζει μέσα την ψυχή μας από αναστάσιμη ζωή. Να περνάει η ημέρα μας και με μελέτη και προσευχή. Μεγάλη είναι η χάρη που έχουμε. Γεμίζει η ψυχή μας παράδεισο. Και βέβαια υπάρχουν και στιγμές που θα έχουμε την ελεημοσύνη μας. Γιατί χωρίς αυτή δεν κάνουμε. Δεν γίνεται χωρίς ελεημοσύνη. Μην κοροϊδευόμαστε. Καθόλου. Λοιπόν, αυτά για να σας πω μπορείτε να προσθέσετε. Λέγε Μιχαλάκη. Εδώ ήταν τόσο αναλυτικά και αυτό που έχω να πω είναι ότι μέσα στο σημερινό θέμα μπορώ να πω ότι για την Ανάσταση παίρνουμε παράδειγμα τον Άσοδο. Που, στο τελευταίο όλες τώρα που έλεγα. Ναι, ενώ που είχε χαθεί τελείως, ο κόσμος του πήρε αυτά που ήβρεπε, δαπάνησε και την περιουσία, την πνευματική, την πνευματική, έμεινε κούφιος. Και στο τέλος
έκανε αυτό που είπες και εσύ τώρα εδώ, ότι η μετάνοια και να πηγαίνουμε στο Χριστό και στο Θεό μας και να τον παρακαλάμε, να μας συγχωρέσει. Για πες το μας τα λιώνει, πες το μας τα λιώνει. Ναι. Μιλάει για Ανάσταση, για πες το πού το λέει την Ανάσταση, στον άστο Υιό, μιλάει για Ανάσταση. Ο Υιός μου απολωλώσιν και βρέθη και νεκρώσιν και αναστήθηκε. Νεκρώσιν και αναστήθηκε. Εγώ δηλαδή θα πω κάτι να μάλλω εκεί που λέει ότι ελθώ εις τον εαυτό του. Άλλο γίνει, μετά γίνει. Όχι, ναι. Ελθώ εις τον εαυτό του. Άρα και βλέπουμε εδώ ότι είναι προσωπικό στον καθένα μας να διάσουμε τον εαυτό μας. Γιατί αυτό που είχε καλό ο άσωτος, που πρέπει να το έχουμε και εμείς, γιατί και εμείς εκεί είμαστε, ποιο, είναι ότι ήτανε στον Πατέρα, όπως είμαστε και εμείς στον Πατέρα. Ναι. Και αν το χάσουμε, ξέρουμε τι έχουμε χάσει. Αυτή είναι μεγάλη δύναμη που ξέρεις. Γι' αυτό λέει ότι ερθόν εις τον εαυτό του, ανάλογη με όλα αυτά που έκανε, και λέει θα πάω προς τον Πατέρα μου. Θέλω να καταλάβεις το θέμα μας, είναι το τέλος της παραγωγής του θέμα μας. Που είπε ότι ήταν νεκρός, πεθαμένος και αναστήθηκε. Πού το είπε? Άρα γίνονται, άρα θέλω να καταλάβουμε. Τον αδελφό του το είπε. Ναι, ο Χριστός όμως μιλάει ότι πραγματική ανάσταση έγινε. Δεν πρέπει να λέει κάτι που να μην είναι αλλιώτικο. Όχι, ήταν πεθαμένος, νεκρός και αναστήθηκε. Αυτά τα γεγονότα που τα βεβαιώνει ο Κύριος, που τα βλέπουμε με τα μάτια του, δεν τα βλέπουμε εμείς. Σωστά. Που γίνονται στην καθημερινή ζωή πολλοί νεκροί πνευματικά, ανασταίνονται. Αυτή είναι η πραγματική ανάσταση. Και αν υπάρχει ένα θαύμα στην Εκκλησία μέσα, ένα θαύμα και μοναδικό, είναι να δεις ένα μορφωνό να γυρίζει πίσω. Χαρά εδώ ουρανό, λέει, γιατί ανασταίνονται όλοι. Όλοι οι αμαρτωλοί. Και κάτι να μάθω, ότι επειδή υπόθηκε πάρα πολλές φορές και από εκεί ξεκινήσατε οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν είναι ότι τον Θεό και τον Κύριό τους τον αγαπούσανε, αλλά έπρεπε να συνεχίσουνε το έργο του, τις πράξεις. Πράξεις μιλάτε. Ναι, πράξεις. Ναι. Και εμείς, αν πραγματικά τον αγαπάμε, πρέπει η αγάπη αυτή να συνοδεύεται με πράξεις. Μόνοι μας φυσικά δεν θα μπορέσουμε αν δεν τον επικαλεστούμε ποτέ. Και σωστά. Να τους δείξουμε τη βοήθεια σωστά. Για να μπορούμε να είμαστε και εμείς χρήσιμοι μέσα στη ζωή. Να προσφέρουμε και εμείς το κάτι. Γιατί συγκινήθηκα σε κάτι. Το 1821 οι ήρωες δεν καταφέρανε τίποτα αν δεν ήταν ο Κύριος. Ο Κύριος ευλόγησε και ήρθε τοποθετώ. Έτσι. Άλλος κανείς αδελφός κάτι. Όσο για την πτώση που είπατε προλίγου, είναι σοβαρότατο, διότι αν τα αφήσουμε για την άλλη μέρα δεν ξέρω αν ζούμε. Και αυτό. Και ούτε και σε μηδέν χρόνο πάλι. Σκεφτούμε κάθε ώρα. Στο επόμενο λεπτό δεν ξέρουμε συνεχώ, γι' αυτό πρέπει σωστό. Αμέσως να έχουμε συνέστηση ότι πραγματικά αμαρτήσαμε και να ζητήσουμε την βοήθεια και την συγχώρεση. Διότι το αύριο ή το επόμενο λεπτό δεν ξέρω αν ζούμε. Λέει. Δεν γνωρίζουμε τι τέξετε η επιούσα, δεν ξέρουμε τι θα μας γεννήσει. Εσύ είπες και κάποιο καλά ακόμα, η επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό. Όχι η μέρα που, δηλαδή, που είναι μακριά πολύ. Ναι, είναι πολύ μακριά. Να πω κάτι, Ευαγγέλιο. Που λέμε ότι πάμε στην Εκκλησία και άλλοι, όταν λέει το Ευαγγέλιο ο παπάς, οι άλλοι μιλάνε, δεν δίνουμε σημασία. Για να καταλάβεις το Ευαγγέλιο, πρέπει να το έχει διαβάσει από το βράδυ και να πας εκεί να ξέρεις ποιο Ευαγγέλιο θα πει και τι είναι. Σωστά. Αλλιώς, αχ για τελείως, τι είπε, ξέρω εγώ τι ήταν. Ναι, μόλις σε ρωτήσω να παίξω, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι. Ναι, δεν θυμάμαι, δεν έχει βάλει αυτό, δεν ξέρει. Ένα χωρίς προπαίδεια, αρνητική δεν ξέρουμε. Όπως και ο Απόστολος την Κυριακή που ήταν του Πέτρου ο Απόστολος. Επρακτές, ναι. Ήταν του Μάρκου. Μάρκου, γιόρταζε. Μάρκου. Του Μάρκου που γιώργου. Ναι, ήταν το Ευαγγέλιο, εντάξει. Όχι το Ευαγγέλιο. Παραπόστολο. Παραπόστολος. Ανθρώπινος Απόστολο Μάρκο. Την Κυριακή. Ναι, ναι, στο τέλος θα μ' άκουσες, μίλησε και το όνομά του. Όχι, το διάβασα εγώ. Ναι, του Μάρκου. Έτσι, ενώ έπρεπε να είναι αναστάσιμο από τις πράξεις. Δεν ήταν από τις πράξεις, ήταν Απόστολος.
Κανονικά εγώ διάβασα αυτό που ήταν. Τις πράξεις. Τις πράξεις είναι του Πέτρου. Ναι, επειδή όμως έπρεπε να τιμήσει. Και μετά όπως τα εκεί τιμήσανε το. Ναι, το άμεσα με τον Μάρκο. Ναι, ναι, ναι. Πόσο δύσκολο είναι κάτω από ψευχή μας να ερχόμαστε επαφή με το, με το πρόσωπο του Κύριου, με τον Άγιο που παρακαλούμε. Δεν μπορούμε να. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μου έρθει έτσι το, στη φαντασία μου να προσεχώ. Είναι λάθος τρόπος. Είναι λάθος, το ξέρω. Όχι, αυτό που λες τώρα. Ναι. Είναι και, και μία απάτη του πονηρού. Ναι. Η προσευχή κάνει τη δουλειά της. Ναι. Αλλά... άμα αυτό το πράγμα που λες εσύ το... μπορούσε να το κάνεις. Πιαστό όπως θες εσύ να το κάνεις, είσαι έξω από τον δρόμο. Πέρα για πέρα. Μόνο που έξω τον δρόμο. Σήμερα, που να έχω και λάθος, είναι στους χώρους που βρίσκομαι. Στο. Όταν προσκυνώ, έρχεται η φαντασία του μυαλού μου στους χώρους που έχω βρεθεί. Στο αεροσόλυμα, θα πεις. Στο αεροσόλυμα, στον Αγιώ. Βασίλη, εγώ θα θεωρήσω αυτό βυθισμένο για να το ξέρω τον αγαπώ τώρα. Για τον, τον Άγιο Στέφαν, τον Μάρτυρα. Μόλις το είπα, τα μέσα πει το μυαλό μου στις πέτρες αυτές. Και εμένα και δύο ρωτήσεις έλεγα. Και σε αυτό που πήγε τώρα. Έχουνε μαυρίσει πέτρες από τα κελά και από ανάβει ο κόσμος. Πέτρες αυτές. Είναι το μέρος εκεί. Λέει η ζωή εκτάφω ανέτοιμη. Πήγες μες στον τάφο. Εγώ δεν έχω πάει. Είναι μεγάλη δουλειά. Είσαι χρεωμένος. Και εσύ που έχετε πάει. Εσύ έχεις πάει. Και όποιοι άλλοι έχουν πάει. Είναι χρεωμένοι. Μόνο πατήσα τα ποδάρια τους. Πολύ χρέωση μεγάλη. Το παρακαλώ μέρα και για τον Θεό να μπορέσει όμως να πάει. Γιατί έχει καιρό. Εγώ πάντως αυτό που παρακάλεσα να πάνε τα παιδιά μου πήγανε. Έγινε. Και το είπε έτσι. Χριστός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Ανάτω θάνατο πατήσας. Και της ευθύνωσης ζωή χαριστάνος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Ανάτω θάνατο πατήσας. Και της ευθύνωσης ζωή χαριστάνος. Στους ανέστη εκ νεκρών. Ανάτω θάνατο πατήσας. Χριστός ανέστη και νεκρόν, θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της νύμασι ζωή χαρισά. Ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπε, έδωκε την ημί, την αιώνια ζωή και τον αιώνια ζωή. Έχουμε ακόμη και τον Μάιο.